κοντά μου τα κίτρινα πόδιλατα. Τι κάνετε? Καλά, ωραία. Όταν ποτέ ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, ανεβάνει η διάθεσή μας, ξεκουραζόμαστε περισσότερο. Αλήθεια? Ναι, ναι. Περιμένουμε να ανέβουμε πάνω για να ξεκουραστούμε λίγο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα? Το έχουμε χάσει λίγο το παιχνίδι? Όχι, τα. Άμα πιστέψουμε ότι χάσαμε το παιχνίδι, χαθήκαμε από χέρι. Όχι, οι εποχές διατάσσουν να κάνουμε ανασυγκρότηση, να σκεφτούμε τα πράγματα με τα νέα δεδομένα. Πιεζόμαστε, βέβαια, η αλήθεια είναι πολύ και η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Αλλά όπως έχει καταλάβει όλος ο κόσμος, είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτό. Είναι πράγματα αποφασισμένα, τα οποία είτε θέλουμε είτε όχι θα συνεχιστούν. Η στάση μας νομίζω ότι είναι όλη υπόθεση. Ιδιαίτερα οι νεότεροι άνθρωποι πρέπει να μην το βάλουν κάτω, παρόλο που είναι δυσίωνα τα πράγματα. Για τους νέους ανθρώπους τα πράγματα είναι καλύτερα γιατί θα ξεκινήσουν από μια μηδενική βάση ή χειρότερα γιατί έχουμε λίγο καλομάθει και γκρεμίζει αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια? Καλύτερα τα πράγματα δεν είναι. Η νέα γενιά έχει αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες, έχει βρεθεί σε ένα τέλμα και προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Οι νέοι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ τα λούσα τα πολλά για να τα χάσουν. Από την αρχή ξεκινάνε και προσπαθούν με νέα δεδομένα να προσαρμόσουν τη ζωή τους. Άρα λοιπόν θα τα καταφέρουν. Θα τα καταφέρουν γιατί έχουν ενέργεια και είναι η φύση τους να πηγαίνουν παρακάτω δυνατά και χωρίς να αμασάνε. Εμείς από την πλευρά μας, είτε μουσικά είτε με άλλους τρόπους, προσπαθούμε να βρεθούμε κοντά στους ανθρώπους αυτούς. Νομίζουμε ότι οι εποχές διατάσσουν να φωνάξουμε λίγο παραπάνω και να μην πω αφυπνίσουμε, και φανεί έτσι πολύ μεγάλο, να προσπαθούμε να ταρακουνούμε ή να ψιλοξυπνάμε αυτούς που έτσι δέχονται σαν να σημαίνει τροφή όλο αυτό το πράγμα και δεν κουνιούνται. Να βγούμε στους δρόμους είναι πλέον ενδειγμένη λύση ή και αυτό έγινε και δεν έχουμε δει αποτέλεσμα? Αν βγούμε στους δρόμους εξυπηρετώντας κάποια συμφέροντα σαν ομάδες ή σαν συνδικαλιστικά όργανα που απλά χάνουν τα συμφέροντά τους, δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα. Δηλαδή, αν βγουν πρώτα οι γιατροί γιατί θυμούνται τα συμφέροντά τους, φύγουν οι γιατροί, μετά βγουν οι φαρμακοποιοί, μετά βγουν οι αγρότες. Όχι. Θα πρέπει να βγούμε με μια άλλη λογική στους δρόμους. Γιατί είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του δίπλα μας και όχι τα δικά μας. Πάρα πολλοί όμως από τη νέα γενιά, πολλοί νέοι άνθρωποι, νιώθουν ότι αντιδρούν κάνοντας ένα like στο Facebook ή ένα retweet στο Twitter. Κοίτα, η εποχή μας έχει και αυτή τη μορφή, έχει και την ηλεκτρονική μορφή. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έχει γίνει μέρος της πραγματικότητας, οπότε και ένα like, τι να κάνουμε, έχει την αξία του. Ένα αυγό στο κεφάλι ενός πολιτικού είναι τρόπος αντίδρασης? Ναι, όλα είναι τρόπος αντίδρασης. Όταν κάτι ξεκινάει από μέσα σου, όλα είναι τρόπος αντίδρασης. Βέβαια, αυτό είναι ακραία αντίδραση, έτσι. Ο σωστός τρόπος φέρνει και τα σωστά αποτελέσματα. Εσείς νιώθετε καθόλου ένοχοι πολιτικά ότι στο παρελθόν δεν πήγατε να ψηφίσετε, δεν βγήκατε στην πορεία να διαδηλώσετε, δεν κάνατε πράγματα και τώρα που έχουμε έρθει στο τέλος, αναγκαζόμαστε να κάνουμε? Η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εγώ θυμώσα πάρα πολύ στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που όλοι το παίζανε μάγκες. Να δεις τι τους έκανα. Εγώ πήγα για καφέ και τους έγραψα. Τι τους έγραψα? Αυτοί πήραν ένα 45% από το 20% πήγε να ψηφίσει και μοστράραν στην Ευρώπη ότι οι Έλληνες θέλουν να κάνουμε τα μέτρα. Λοιπόν, από την καφετέρια δεν γίνεται να πεις αυτό που θες. Απ' την άλλη, πάλι επειδή νομίζω ότι το βόλεμα τελειώνει, αυτό που είπες, οι λάθος χειρισμοί προηγούμενοι, το βόλεμα αρχίζει και τελειώνει. Δεν υπάρχει πια τρόσφαιτη. Θα σταματήσει. Όσο να είναι, θα περιοριστεί και θα σταματήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να σταματήσουμε να ψηφίζουμε τη σαζόα με βάση να βολέψουμε τη ζαχαρένια μας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Κατάλαβες, αυτό έλεγα ότι η νέα γενιά σιγά σιγά θα το αλλάξει αυτό, γιατί πιστεύω ότι έχει έναν άλλον εγωισμό και μια άλλη αξιοπρέπεια. Καταλαβαίνει τα λάθη που κάνει η προηγούμενη γενιά και είναι οξύμορο να φταίνει οι γονείς τους και οι παππούδες τους για αυτό που τραβάνε τώρα. Οι άνθρωποι που είναι στα 25-26 τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο 10 σελίδες βιογραφικό και δεν έχουν δουλειά. Τι προβλέπετε για την επόμενη πενταετία? Νομίζω ότι η επόμενη πενταετία θα είναι και αυτή που λένε η μεταβατική, η δύσκολη πενταετία. Ελπίζω να διορθωθούν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, κόβουν. Ας είναι πιο φθηνά λίγο τα πράγματα. Ας έχουμε δηλαδή, νομίζω πολλά πράγματα θα μπουν στη θέση τους. Αλλά και πάλι, αν δεν αλλάξει η ηθική, η κρίση είναι ηθική. Δεν είναι οικονομική. Δεν μπορεί καμία οικονομία δεν μπορεί να βρει έδαφος να διαβρώσει
εάν δεν υπάρχει παράθυρο ανηθικότητας.